Σήμερα είχαμε την πρώτη μας επίσημη συνάντηση με τον Δήμαρχο μετά την εκλογή μας στο Συμβούλιο του Συλλόγου Πιστήτισμου. Θέσαμε επιτάπητος πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Ο Δήμαρχος είχε όλη την καλή διάθεση να μας ακούσει μαζί με τους υπεύθυνους των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά του κλάδου μας και τα γνωρίζει ο κόσμος λίγο πολύ, όπως είναι τα τέλη, όπως είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι παραβιάσεις που γίνονται, οι αδειοδοτήσεις, τα σκουπίδια, οι επέτες. Όλα αυτά που απασχολούν τέλος πάντων την καθημερινότητά μας. Και είπαμε ότι το επόμενο διάστημα θα προκαλέσουμε μια γενική συνέλευση σαν σύλλογος. Θα καλέσουμε όλα τα μέλη του κλάδου μας και θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τους προϊσταμένους τους, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει επιτέλους μια τάξη για να φτιάξουμε την πόλη μας όσο δυνατά καλύτερη. Ό,τι αφορά τώρα τα επιμέρους προβλήματα που έχει ο κλάδος, θα τα δουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ο καθένας ανάλογα την περίπτωση και θα πράξουμε αναλόγως μετά κι εμείς. Θα εξεταστούν όλα. Αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση είναι και εμείς οι ίδιοι να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να δείξουμε ότι συνεργαζόμαστε και τηρούμε την νομιμότητα. Και ο Δήμαρχος, είμαι σίγουρη με το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα κάνει το καλύτερο για μας και έχει τη διάθεση να βοηθήσει. Ήδη έχουν αποφασίσει να ορίσουν μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει όλα τα ζητήματα και τα πολεοδομικά και τα οικονομικά και μετά θα είμαστε σε μια επαφή συχνή για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε στο δυνατόν καλύτερα. Τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και τα σοβαρότερα είναι κυρίως να ανταποκρίνονται στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο έχει να κάνει με τα τραπεζοκαθίσματα, με τις αδειοδοτήσεις. Γενικότερα τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά πέτες, αδέσποτα, καθαριότητα, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, και την εικόνα γενικότερα της πόλης. Αυτά είναι, θεωρώ, τα προβλήματα που έχουν ήδη σαν πρώτη επαφή ανακοινωθεί, έχουν επισημανθεί και περιμένουμε τις επόμενες μέρες εξελίξεις να δούμε τι άλλο μπορεί να συζητήσουμε επ' αυτού. Ετέθησαν τα προβλήματα όλα επιτάπητος, έγινε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Θα προσπαθήσουμε σαν Δημοτική Αρχή μέσα στα πλαίσια του νόμου και της ευταξίας της οποίας έχουμε επικαλεστεί προεκλογικά, να έρθουμε σε μία συνεννόηση ούτως ώστε να βοηθήσουμε στην επίλυση των όντων δύσκολων στιγμών που περνούν οι καταστηματάρχες, και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες όμως δεν θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα σήμερα ή αύριο. Γίνεται όμως μία δουλειά η οποία είναι συντονισμένη σε επίπεδο χωροθέτησης χώρων, σε επίπεδο τιμών ζώνης που πιθανόν στο μέλλον να έχουμε κάποιες μεταβολές, διότι κάποιες ζώνες πλέον είναι πολύ ακριβές, κάποιες είναι φτηνές, ανάλογα τη μετατόπιση της εμπορικότητας του κάθε δρόμου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Και πράγματι πιστεύουμε ότι θα ξαναγίνει συνάντηση στο άμεσο μέλλον. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια κοινή συνισταμένη καταστηματάρχηση και δημοτική αρχή προς όφελον των δημοτών του Ηρακλείου.